Γεια σας beauty junkies, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου και σε ένα βίντεο μακιγιάζ. Σήμερα θα σας δείξω διάφορα καινούργια λανσαρίσματα που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά. Δοκιμάζω επίσης και κάποια δικά μου καινούργια καλλυντικά. Δεν είναι βίντεο πρώτων εντυπώσεων, γιατί είναι η δεύτερη φορά που γυρίζω αυτό το βίντεο. Την πρώτη φορά που προσπάθησα να το γυρίσω ήταν βίντεο πρώτων εντυπώσεων, αλλά η κάμερα ήταν πολύ λάθος βαλμένη και γενικότερα τα πλάνα ήταν χάλια. Η επιδερμίδα μου εκείνη την ημέρα δεν ήταν και στα καλύτερά της, ήμουν υπερβολικά λιπαρή. Τα προϊόντα με δυσκόλευαν αρκετά. Δεν φταίνε τα προϊόντα, έφταιγε η επιδερμίδα μου, γιατί σήμερα που έκανα αυτό το μακιγιάζ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τα περισσότερα από τα προϊόντα που δοκίμασα. Το eye look το έχω φτιάξει με την καινούργια παλέτα της NYX Teen Steam από τη σειρά Machinis. Είναι μια limited edition σειρά της NYX η οποία κυκλοφόρησε για το Halloween. Η NYX σε κάθε Halloween βγάζει διάφορες σειρές οι οποίες τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Παιδιά, δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Αποφάσισα στο σημερινό look να μην βάλω βλεφαρίδες, γιατί πολλές κοπέλες δεν χρησιμοποιούν βλεφαρίδες στην καθημερινότητά τους. Εκτός αυτού, η μάσκαρα μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να το κρατήσω λίγο πιο ήπιο το μακιγιάζ, παρόλο που αν έβαζα βλεφαρίδα το αποτέλεσμα θα ήταν πάρα πολύ έξτρα. Αυτά λοιπόν, βλέπετε δύο βερσιών σε κραγιόν, αυτή τη βερσιόν που φοράω τώρα και αυτή με την οποία θα σας αποχαιρετήσω στο outro, η οποία είναι λίγο πιο extreme. Επιστρέφω σε μερικές ώρες για να δούμε το αποτέλεσμα του μακιγιάζ και πώς έχουν καθίσει τα προϊόντα, γιατί είναι καινούργια προϊόντα και ήθελα να δω και τη διάρκεια μαζί σας. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το tutorial. Και ας ξεκινήσουμε κλασικά με τα φρύδια. Λοιπόν, στα φρύδια θα χρησιμοποιήσω ένα brow mascara από την Holika Holika. Αυτό το βρίσκεται στο bigwoman.gr. Είναι το πιο τέλειο brow mascara που υπάρχει πάνω στο πλανήτη. Έχω δοκιμάσει και από τις Benefit. Ναι, το έχω δοκιμάσει και μπορώ να πω ότι αυτό είναι καλύτερο και από τις Benefit. Είναι πραγματικά εξαιρετικό. Και αυτό που κάνω είναι να παίρνω μία μικρή ποσότητα από το προϊόν που υπάρχει πάνω στο βουρτζάκι με το πινέλο μου και να σχηματίζω τα φρύδια μου. Η απόχρωσή του είναι τέλεια. Εγώ έχω την ανοιχτή καφέ απόχρωση και μου ταιριάζει πάρα πολύ, γιατί είναι ακριβώς το χρώμα των φρυδιών μου. Επιτέλους βρήκα ένα προϊόν για τα φρύδια, το οποίο θα είναι ακριβώς το χρώμα των φρυδιών μου. Συνεχίζω με τα μάτια, θα βάλω primer στο πρόσωπό μου έτσι ώστε να του δώσω λίγο χρόνο να καθίσει. Έχω δύο καινούρια, το πρώτο είναι το Angel Veil της NYX, επιτέλους το αγόρασα. Κάθε φορά πήγαινα στο κατάστημα της NYX για αυτό το primer και πάντα έφευγα με ένα άλλο. Και το άλλο είναι ένα primer που μου πρότεινε μία συνδρομήτρια, είναι το Touche Clair Blair Primer από Yves Saint Laurent. Το συγκεκριμένο λέω να μην το δοκιμάσω όμως σε αυτό το βίντεο, γιατί θέλω να το αφαιρώσω ένα αποκλειστικό βίντεο review. Οπότε πάμε να βάλουμε το Angel Veil και να σας πω την αλήθεια, είναι η δεύτερη φορά που το χρησιμοποιώ, γιατί όπως σας είπα στο intro, αυτό το βίντεο το γυρίζω για δεύτερη φορά. Μπορώ να πω ότι στην αρχή η αίσθησή του είναι κάπως ενυδατική, αλλά μετά γίνεται matte στο πρόσωπο και με εντυπωσίασε αυτό, δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια. Γιατί πάντα στο κατάστημα της NYX το δοκίμαζα στο χέρι μου και ένιωθα αυτή την ενυδατική αίσθηση που αφήνει. Και έτσι δεν το αγόραζα, όμως αυτό σιγά σιγά γίνεται matte. Έχουμε μία καινούρια limited edition συλλογή από την NYX, είναι η Machinist, η οποία είναι επηρεασμένη από το Steam Pack και έχω εγώ την σειρά Steam. Λοιπόν, η παλέτα είναι αυτή εδώ και θα τη χρησιμοποιήσω στο σημερινό μακιγιάζ. Λοιπόν, παιδιά, τι να σας πω, είναι απίστευτα pigmented οι σκιές, είναι απλά υπέροχη. Και λέω είναι απλά υπέροχη γιατί χρησιμοποίησα και στο προηγούμενο βίντεο, το οποίο δεν ανέβηκε ποτέ. Εσείς που με ακολουθείτε στο Instagram είδατε εκείνο το μακιγιάζ που είχα φτιάξει. Θα φτιάξω μάλλον κάτι παρόμοιο, αλλά σε μια πιο βελτιωμένη έκδοση. Υπάρχει ένα highlighter, το οποίο έχει πάρα πολύ έντονες αποχρώσεις. Εμένα αυτές οι αποχρώσεις όμως μου αρέσουν για να κάνω παιχνίδι στα μάτια. Δείτε λίγο πόσο υπέροχες, έντονες, μεταλλικές αποχρώσεις. Είναι φοβερές. Την προηγούμενη φορά είχα φορέσει αυτή την απόχρωση στα ζυγωματικά, αλλά λίγο γκριζάρι. Οπότε σήμερα θα τη χρησιμοποιήσω μάλλον στα μάτια. Και έχουμε και ένα κραγιόν, το οποίο θα το χρησιμοποιήσω για πρώτη φορά στο σημερινό βίντεο. Είναι ένα metallic κραγιόν στην απόχρωση Metallic Cooper. Και τέλος έχουμε ένα lip liner σε μια πολύ έτσι έντονη μπλε απόχρωση. Το συγκεκριμένο δεν ξέρω αν θα το φορέσω σήμερα. Θα σας δείξω δύο βερσιών σε κραγιόν. Η μία θα είναι σίγουρα αυτή και η άλλη θα είναι ή μπλε απόχρωση ή θα είναι πάλι από την NYX
το Sleep Tease Lip Liker στην απόχρωση Negotiator. Θα δούμε ανάλογα όμως το eye look. Πάω να προετοιμάσω τα μάτια μου με το Tarte Shape Tape. Αυτό το concealer είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Έχω 3 αυτή τη στιγμή στη συλλογή μου. Θα ξεκινήσω με την απόχρωση νούμερο 5 και θα την απλώσω σε όλο το καπάκι του κινητού βλεφάρου μου και στη συνέχεια με ένα πινελάκι για την κόγχη θα τοποθετήσω την σκιά νούμερο 6 σε συνδυασμό με τη σκιά νούμερο 9. Στη συνέχεια θα τοποθετήσω με ένα γωνιακό πινέλο τη σκιά νούμερο 11 στην εξωτερική γωνία του ματιού μου. Πάω να κάνω blend με ένα μικρότερο πινελάκι, το οποίο είναι το Luxe Crease από Zoeva. Καθάρισα και λίγο την εξωτερική γωνία γιατί είχαν πέσει κάποιες σκιές και ήθελα να είναι λίγο πιο καθαρό το βλέμμα. Και τώρα μένει το καπάκι, λέω να μην βάλω concealer και απλά να σχηματίσω με τη σκιά το crease. Έχω πάρα πολλές επιλογές, ταιριάζει και αυτή η απόχρωση. Ταιριάζει και αυτή η απόχρωση, ταιριάζει και η mauve, ταιριάζει και η μπλε. Λέω να βάλω την μπλε και να το τολμήσω και να κάνω ένα λίγο πιο κεντρικό look. Για να δω λίγο πώς είναι με το δάχτυλο. Ναι, είναι πάρα πολύ pigmented, το βλέπετε και εσείς. Μου ταιριάζει. Λοιπόν, λέω λίγο να βρίσκω το πινελό μου να δω τι θα γίνει. Μπουμ. Πω. Πάρα πολύ μεταλλική, έτσι. Πω, είναι πάρα πολύ έντονη η απόδοση. Εδώ στην κάμερα ίσως φαίνονται λίγο έντονα τα τελειώματά μου. Οπότε θα πάρω ένα ανοιχτό φούτο πινέλο και θα πάω λίγο να σβήσω έτσι για να διώξω λίγο τις γραμμές. Επειδή δεν έκανα cut crease, θέλω να είναι λίγο πιο απαλά τα τελειώματά μου. Οπότε θα πάρω αυτή την απόχρωση με ένα πολύ μικρό blending πινελάκι. Ίσα που θα το ακουμπήσω πάνω σε αυτή την απόχρωση και θα πάω στη κόχη. Να κάνω λίγο blend. Το ίδιο πινελάκι κάνω blend και στις ενώσεις των δύο αποχρώσεων. Ωραία, τώρα θα κάνω κάτι διαφορετικό. Θα πάρω τη Highlighting Duo, όπως είπα εγώ, την απόχρωση Steam. Και θα πάρω την πρώτη απόχρωση. Θα την τοποθετήσω στην εσωτερική γωνία του ματιού μου. Δεν ξέρω αν ταιριάζει, για να δούμε όμως. Έχω γεμίσει fallouts, έτσι. Μπλε fallouts. Θα τοποθετήσω τη νούμερο 3 της παλέτας. Εδώ είμαστε. Ωραία, και με το ίδιο πινέλο για να μην είναι έτσι μπαμ η απόχρωση. Παίρνω αυτή τη σκιά και... Συνεχίζω προς τα μέσα. Θα περάσω στο eyeliner, θα χρησιμοποιήσω το Tattoo Liner από Kat Von D. Σκούπισα τα fallouts, ξανά έβαλα λίγο primer στο T-zone και πάμε να περάσουμε στη μάσκαρα. Έχω 2 καινούργια λανσαρίσματα της Pixi, σχετικά καινούργια. Το πρώτο είναι ένα black primer, είναι ένα primer για τις βλεφαρίδες. Και το δεύτερο είναι μία μάσκαρα, η Large Lash Mascara. Θα βάλω πρώτα το primer, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και δεν είναι η πρώτη φορά που το δοκιμάζω. Είναι εξαιρετικό. Κάνει τις βλεφαρίδες πολύ μακριές, πολλές φορές. Δεν θέλω να βάλω μάσκαρα όταν θα βάλω ψεύτικη βλεφαρίδα, οπότε φοράω μόνο αυτό το primer και βολεύομαι να σας πω την αλήθεια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μόνο με το primer, νομίζω ότι μου αρέσει. Θα βάλω από πάνω και την κανονική μάσκαρα για να δούμε πώς θα γίνει.
Έχει τεράστιο βουρτσάκι, όπως βλέπετε, τεράστιο βουρτσάκι. Στο καθρέφτη μου η μάσκαρα φαίνεται πιο έντονη από ό,τι στη κάμερα. Θα δω στη συνέχεια αν θα φορέσω ψεύτικες βλεφαρίδες. Κοιτάω τον εαυτό μου στο καθρέφτη και λέω κάτι που δεν μου κολλάει. Δεν έχω καθαρίσει το τόξο του φρυδιού μου, οπότε παίρνω την λευκή σκιά της παλέτας. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με το υπόλοιπο πρόσωπο, να σας πω ότι η παλέτα μου άρεσε πάρα πολύ στις γενικές γραμμές. Οι σημερινές σκιές είναι πάρα πολύ pigmented και πάρα πολύ έντονες. Οι matte σκιές θέλουν λίγο παραπάνω δούλεμα, αλλά τα χρώματα είναι τόσο ωραία, πάρα πολύ καλή. Είναι limited edition, όπως σας είπα, οπότε κάποια στιγμή θα εξαντληθεί και δεν θα μπορείτε να την βρείτε. Και ας συνεχίσουμε με το foundation. Αν θυμάστε καλά, πριν λίγο καιρό σας είχα δείξει στο Instagram ένα δείγμα από τη Too Faced που μου είχε στείλει το Sephora με μια παραγγελία. Ήταν το Bore This Way Foundation και σας είχα ρωτήσει αν θέλετε να το δούμε σε βίντεο πρώτων εντυπώσεων. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά χρησιμοποίησα την απόχρωση Vanilla, αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση Light Beige. Λοιπόν, είναι ένα foundation το οποίο δεν είναι πάρα πολύ καλυπτικό. Στο δικό μου δέρμα δεν έχει εξαιρετική διάρκεια. Πριν αρκετά χρόνια είχα πάει στο Sephora για να το αγοράσω και οι κοπέλες εκεί με έπεισαν να πάρω το foundation της Makeup Forever, το οποίο είχε γίνει αγαπημένο μου από τότε. Αυτό δεν είχε τύχει να το δοκιμάσω. Είναι ένα foundation το οποίο είναι oil free, έχει μέσα coconut water και alpine rose και αλουρονικό οξύ. Α, τώρα αυτή η απόχρωση είναι σκούρα. Αρκετά σκούρα θα έλεγα. Μισό λεπτό να φέρω τη βανίλα. Την βρήκα. Λοιπόν, θα το απλώσω με το σφουγγαράκι μου. Τα σημάδια μου δεν καλύπτονται 100%. Δεν είναι καλυπτικό foundation κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, το έχω απλώσει στο πρόσωπό μου. Το primer βοηθάει πάρα πολύ στο αποτέλεσμα. Το συγκεκριμένο foundation δεν είναι matte παρόλο που είναι oil free. Σε μένα έρχεται κάπως σαν semi matte, αν υπάρχει αυτή η έκφραση τέλος πάντων. Χρειάζεται οπωσδήποτε σετάρισμα με πούδρα, όμως πρώτα θα περάσω στο concealer και θα χρησιμοποιήσω φυσικά το Tarte Shape Tape σε μια απόχρωση Fair Base. Το concealer έκατσε αρκετά καλά πάνω στο foundation. Παιδιά, έχω 3 shape tape. Για μένα είναι το καλύτερο concealer που υπάρχει. Πρόσφατα η Tarte έβγαλε free shipping, σας το είχα βάλει στο Instagram. Και να ξέρετε ότι η Tarte δεν περνάει τελωνίο. Έρχεται με DHL και δεν περνάει τελωνίο, γιατί στις σημαίες της συμπεριλαμβάνονται και οι τελωνιακοί φόροι. Νομίζω ότι το χρώμα το έφτιαξα και είναι μια χαρά. Πάμε τώρα στη πούδρα. Στην περιοχή κάτω από τα μάτια θα χρησιμοποιήσω την Airspan Powder. Την έχω πάρει από το Wiz. Το κατάστημα όπου την στέλνει είναι το Beauty Joint. Είναι ένα κατάστημα με καλλιτικά, έχει μέσα και e.l.f. Βρίσκεται στην Αγγλία. Αν πληκτρολογήσετε στο Google Search Beauty Joint θα σας βγάλει το site αυτού του καταστήματος. Μόνο που εγώ την αγόρασα από το Wiz. Η συγκεκριμένη πούδρα την πρώτη φορά που την παρήγγειλα ήρθε με Spindex και τη δεύτερη φορά που την πήραμε για την αδερφή μου ήρθε με DHL. Είναι απίστευτα matte και θα δώσει διάρκεια στο foundation. Και στο υπόλοιπο πρόσωπο που με ένα πολύ μεγάλο δίτριχο πινέλο από Eco Tools θα περάσω τη Wet n Wild Photo Focus Press Powder. Έχω την απόχρωση Warm Light. Η συγκεκριμένη πούδρα δεν έχει ιδιαίτερη απόδοση και ίσως πρέπει να φύγει η πρώτη στρώση για να δώσει το 100% της. Λοιπόν, σβήνω και το bake με αυτή την πούδρα. Δεν το κράτησα σχεδόν καθόλου, αλλά δεν πειράζει, είναι μια χαρά. Θα συνεχίσω με τα μάτια και παίρνω το ένα γωνιακό πινέλο και την πρώτη απόχρωση και τοποθετώ στην κάτω γραμμή του ματιού μου. Στα κάτω βλέφαρά μου από τα fallout υπάρχει μπλε σκιά. Προσπαθήσω να το διορθώσω αυτό. Στη συνέχεια θα πάρω ένα πολύ μικρό blending πινελάκι και αυτήν εδώ την απόχρωση και θα πάω να σβήσω κάτω από τη σκιά που έβαλα.
Συνεχίζω με το pencil πινέλο μου και θα πάρω αυτή την απόχρωση από τη highlighting duo παλετίτσα. Να βοηθώ στην εσωτερική γραμμή. Θα χρησιμοποιήσω ένα μαύρο μολύβι στην εσωτερική γραμμή του ματιού και πάνω και κάτω και είναι από τη Makeup Academy το Shadow Liner στην απόχρωση Black Noir. Παιδιά, είναι το καλύτερο μαύρο μολύβι που έχω δοκιμάσει ποτέ. Μέχρι στιγμής το αγαπημένο μου ήταν το μολύβι του Corée, αλλά αυτό είναι πολύ καλύτερο και είναι και μηχανικό. Βάζω και primer στις κάτω βλεφαρίδες. Τα μάτια έχουν γίνει αρκετά έντονα, λέω να μην βάλω βλεφαρίδα γιατί εξάλλου πολλές κοπέλες δεν φορούν βλεφαρίδα, οπότε να δείτε αυτό το look και χωρίς βλεφαρίδα, αν και με τη βλεφαρίδα παιδιά θα γίνει pop, θα γίνει τέλειο. Θα συνεχίσω με το πρόσωπο, δεν θα κάνω έντονα κοψίματα, θα χρησιμοποιήσω για το κοντούρ μου το χούλα της Benefit. Τελειώνετε λίγο πόσο λίγο έχει μείνει από αυτό το χούλα και χρησιμοποιώ το contour brush από Real Techniques. Λοιπόν, η MUA Greece μου έστειλε κάποια καινούργια λανσαρίσματα και πρόκειται για 3 προϊόντα. Το πρώτο έχει μπει σε διαγωνισμό στο Instagram και είναι το Super Stylo Satin Finish Lipstick. Το δεύτερο είναι ένα ρουζ, δείτε λίγο πόσο ωραίο σχέδιο έχει μέσα. Και γενικότερα η απόχρωση είναι αρκετά έντονη, νομίζω ότι δεν ταιριάζει με το σημερινό look, οπότε δεν θα το φορέσω σήμερα. Και το τρίτο προϊόν είναι το Simmering Bronzing Powder στην απόχρωση 110. Ξέρετε ότι γενικότερα έχω μια δυναμία στα bronzers, δείτε λίγο πόσο υπέροχο είναι. Αυτό επειδή το έχω ξαναφορέσει στο προηγούμενο βίντεο που δεν ανέβηκε ποτέ, μοιάζει πάρα πολύ με το Gold Deposit της MAC, παιδιά είναι πάρα πολύ απαλή η υφή του. Και γενικότερα δίνει τέλειο αποτέλεσμα στο μακιγιάζ, θα το δείτε τώρα. Οπότε παίρνω το μεγάλο μου πινέλο από Zoeva, το 101. Το βάζω έτσι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τα ζυγματικά μου φαίνονται πολύ άσχημα και πολύ ανάγλυφα γιατί έχω τεράστια σπηριά. Και τώρα θα πάρω το δίτριχο πινέλο χωρίς πούδρες και θα κάνω ένα σβήσιμο. Σούπερ. Πάμε τώρα στο highlighter και θα χρησιμοποιήσω ένα πολύ αγαπημένο μου, το οποίο είναι ένα σχετικά καινούριο λανσάρισμα της Pixi. Είχε βγει πριν 2 ή 3 μήνες. Είναι το Glowy Duo στην απόχρωση Delicate Dewy. Θα πάρω ένα pencil brush και θα τοποθετήσω αυτή την απόχρωση και στην εσωτερική γωνία του ματιού μου. Πάμε τώρα στο setting spray. Θα χρησιμοποιήσω ένα setting spray από τη Scandinavia. Είναι το The Makeup Fixing Spray Oil Control Fine Mist Oil Free και Paraben Free. Λένε ότι είναι το καλύτερο setting spray που υπάρχει. Μοιάζει πάρα πολύ με το All Nighter της Urban Decay στη μυρωδιά γιατί εξάλλου το All Nighter έχει φτιαχτεί σε συνεργασία της Urban Decay με τη Scandinavia. Το μόνο που δεν μου έχει αρέσει από όλα όσα σας έδειξα σήμερα είναι το foundation. Anyway, πάμε να περάσουμε στα χείλη. Τοποθετώ το stone της MAC, το οποίο είναι καινούριο. Ξανά έβαλα το stone της MAC και θα βάλω την Negotiator από τα Slip Tees της NYX. Να ξέρετε ότι αυτά είναι gloss, τα οποία έχουν πάρα πολύ έντονη απόδοση, έχουν πάρα πολύ πλούσια υφή. Το applicator τους μου αρέσει πάρα πολύ για να απλώνω το προϊόν, γιατί σε βοηθάει να μην ξεφύγεις από τα χείλη.
Και αυτό είναι το δεύτερο look με αυτό το κραγιόν. Ναι, είναι πάρα πολύ έντονο, ναι, είναι πάρα πολύ τολμηρό για εσάς που σας αρέσει το έντονο μακιγιάζ. Εγώ σίγουρα θα έβγαινα έξω έτσι αν είχα να πάω σε κάποιο club ή γενικότερα αν πήγαινα κάπου grande. Μου αρέσει πάρα πολύ και γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ η φόρμουλα από τα slip tees της NYX, παρόλο που εγώ δεν είμαι κορίτσι που φοράει γενικότερα lip gloss. Αυτά έχουν εξαιρετική φόρμουλα, είναι πάρα πολύ πλούσια υφή όπως σας είπα. Θα επιστρέψω για ένα update για να δούμε πως έχουν συμπεριφερθεί τα προϊόντα σε λίγες ώρες. Εγώ τώρα θα γυρίσω τα αγαπημένα του μήνα και λέω να τα γυρίσω με αυτό το κραγιόν. Ελπίζω να μην με κράξετε, να μην με έχετε κράξει ήδη γιατί εσείς βλέπετε αυτό το βίντεο αφού έχουν ανέβει τα αγαπημένα του μήνα. Οπότε τα λέμε σε λίγο. A few moments later. Λοιπόν, έχουν περάσει 5 ώρες, έχω φάει, το κραγιόν έχει φύγει, αλλά δεν έχει φύγει όλο, παρόλο που έχω φάει αρκετά λιπαρές στροφές, έφαγα πίτσα. Έχει μείνει ένα κάτι. Λοιπόν, τα μάτια είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ξεχάστηκα, κούμπησα και τα μάτια μου, αλλά βλέπω ότι είναι σε καλή κατάσταση. Το πρόσωπό μου είναι λιπαρό, όπως το περίμενα, γιατί το foundation της Too Faced δεν κάθεται πάρα πολύ καλά στην δική μου επιδερμίδα. Θα σας κάνω τώρα και ένα κοντινό-κοντινό για να δείτε και εσείς τις διαφορές. Βλέπω επίσης ότι σε αυτό το σημείο εδώ έχει αλλοιωθεί αισθητά, όπως και εδώ. Μάλλον δεν είναι πολύ καλή βάση και το γεγονός ότι έχει κρατηθεί μέχρι τώρα σε αυτή την κατάσταση οφείλεται σίγουρα στο Angel Veil Primer και στην πούδρα της Airspun. Και αυτό ήταν το βίντεο, μην ξεχάσετε να του χαρίσετε ένα like αν γενικότερα σας αρέσουν τα βίντεο μακιγιάζ με καλλιντικά που είναι καινούρια στην αγορά. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Έχασα λίγο το προγραμματισμό, ανέβαζα βίντεο κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή, αλλά επειδή δεν προλάβαινα να κάνω μοντάζ, πάλι ανέβαζα 2 βίντεο την εβδομάδα, αλλά Τρίτη Σάββατο, κάπως έτσι. Εν πάση περιπτώσει, θα ανεβαίνουν 2 βίντεο την εβδομάδα όπως και να έχει. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, τσ'